Θα το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι, φαντάζομαι, γιατί είναι το πρώτο σου γκολ με τον Ολυμπιακό. Ναι, σίγουρα η πρεμιέρα για μένα ήταν πάρα πολύ αγωδική, γιατί ήταν και ο κόσμος εδώ και δεν είχα ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Και σαν αντίπαλος και τώρα που είμαι στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Πρωτόγνωρο συνέστημα αυτό το πρώτο γκολ. Πιστεύω ότι θα μου φύγει το άγχος, γιατί ακόμα έχω εγώ πάρα πολύ άγχος σε αυτά τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι όσο περνάνε τα παιχνίδια θα φεύγει και το άγχος και θα είμαι πιο δυναμικός. Με τον κόσμο μπλόκαρες πάντως στην πρώτη αγωνιστική. Στην πρώτη αγωνιστική, ναι, αυτό φάνηκε στην πρώτη φάση του αγώνα, που κερδίσαμε ένα παίχτη παραπάνω και έκανα λάθος πάση στο Γιάννη. Και ο Γιάννης προσπαθούσε όπως μπορούσε και αυτός για να με ξαναχώσει, αλλά δυστυχώς δεν μου έφυγε το άγχος με τίποτα. Ναι, αλλά τώρα εντάξει, αυτό είναι μόνο η πρωταγωνιστική, αυτό είναι μόνο η δεύτερη αγωνιστική. Έχει και συνέχεια, πλησιάζει πλέον και το μάτσο τυχείο. Ναι, ναι, σίγουρα. Ακόμα είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Μέχρι το θεωρητικά ντέρμπι με τυχείο, το πιο δύσκολο μάτς, έχουμε ακόμα και άλλα παιχνίδια. Με δύσκολο σαν έδρα και σαν ομάδα, γιατί τα Χανιά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, κάτω στην Κρήτη. Πάντοτε τα Χανιά ήταν μια πολύ δυνατή έδρα και δεν θα έχουμε εύκολο έργο. Πιστεύω ότι για να καθαρίσουμε το παιχνίδι πρέπει να παίξουμε σοβαρά από την αρχή, όχι όπως τώρα, γιατί στο δεύτερο τρίτο φτάλι το χαλαρώσαμε και λόγω κούρασης και λόγω το σκορ διακυμάνθηκε σε αυτά τα ποσοστά. Και ίσως αυτό να μην χαροποιήσει και τον προπονητή μας, που συνέχισε και μας έβαζε τις φωνές και σε κάποια προσωπικά σουτ που δείξαμε απειθαρχία. Σε ευχαριστώ πολύ.